δράση την οποία διοργανώνουν οι έμποροι της Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα ο εμπορικός σύλλογος Ικράνη. Την βραδιά ονομάζεται Flash Summer Night και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Πρέτζα, ο οποίος τρέχει τις εκδηλώσεις της Κράνης. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, κύριε Πρέτζα, αύριο το βράδυ στο Αργοστόλι, έτσι δεν είναι? Και καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλησπέρα και σε εσένα, Γιώργο μου. Νομίζω ότι αύριο θα είναι μια ιδιαίτερη βραδιά για το Αργοστόλι, μετά από την επιτυχία που είχαμε το χειμώνα εκεί στη Λευκή Νύχτα. Μπράβο, ναι. Με τον κόσμο που είναι σίγουρα περισσότερος πλέον στο νησί. Mm-hmm. Έχουμε κάνει σχετική ενημέρωση στα ξενοδοχεία εδώ του Αργοστολίου και της Λάσης. Και ευελπιστούμε ότι θα είναι πολύ ο κόσμος που θα κατέβει αύριο να δει την Κατερίνα τη Σικούδη και τον Κώστα το Χατζή όμως νωρίτερα. Παίζει ο Κώστας ο Χατζής με το σκηνοθέτημά του που φτιάζει 3 ως 8 η ώρα. Και βέβαια από τις 6 το απόγευμα μέχρι και το πρωί τα μαγαζιά θα έχουν εκπτώσεις και προσφορές. Άρα θα έχουμε άλλη μια λευκή νύχτα αύριο. Μια λευκή νύχτα, ναι. Απλώς το Flash Summer Night είναι πιο καλοκαιρινό. Ξέρεις. Μάλιστα. Πιο διαθάρικο. Και έρχεται λοιπόν και η Κατερίνα Στικούδη να... Νομίζω ιδανική επιλογή για το καλοκαίρι. Εσύ επέλεξες? Κοίταξε, ήταν κάτι το επιλέξαμε. Πέρυσι πέραμε τους Kings και τους Vegas. Ναι. Η Κατερίνα Στικούδη ήταν από πέρυσι μια από τις επιλογές που κάναμε να φέρουμε. Mm-hmm. Όπως και οι Vegas είναι, αρκετά ονόματα αυτού του χώρου της μουσικής. Mm-hmm. Τώρα έφυγε και ήταν η Κατερίνα Στικούδη. Πραγματικά και τα Χριστούγεννα ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση που είχε γίνει στο Αργοστόλι. Αύριο να πούμε ότι θα είναι στην πλατεία Καμπάνας, έτσι? Στην πλατεία Καμπάνας. Η σκηνή θα στηθεί εκεί πίσω από την Εθνική Τράπεζα. Δεν θα είναι δηλαδή όπως το χειμώνα που ήταν πάνω στο λιθόστρωτο. Ναι. Θα είναι λοιπόν στην πλατεία Καμπάνας. Οπότε όλη η πλατεία θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη συναυλία. Ο κόσμος τι ώρα θα μπορεί να έρχεται έτσι να παρακολουθεί και τα event που θα γίνονται εκεί πριν ξεκινήσει? Όλα τα event σε όλο το λιθόστρωτο, γιατί στο Άγιο Σπυρίδωνα, στην πλατεία Ταχυδρομείου, στην πλατεία Καμπάνας, από τις 6 ώρα θα έχει ξεκινήσει η μουσική με DJ. Μάλιστα, δηλαδή το λιθόστρωτο αύριο θα είναι από τις 6 το απόγευμα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Και ξέρεις, επειδή είναι και η τουριστική περίοδος που έχει ξεκινήσει, υπάρχει κόσμος εδώ που έχει έρθει στην Κεφαλονιά να επισκεφτεί από ξένες χώρες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους αυτούς να δουν ένα ωραίο σκηνικό στημένο στο λιθόστρωτο, στον εμπορικό δρόμο του Αργοστολίου. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι αυτοί θα γυρίσουν πίσω στις χώρες τους. Θα έχουν μια πολύ όμορφη ανάμνηση να διηγηθούν σε φίλους και γνωστούς. Είναι δηλαδή καλό, δεν είναι μόνο για τους εμπόρους, είναι για τον τουρισμό γενικά του νησιού. Φυσικά, φυσικά. Αν γίνονται δρόμενα βέβαια όμορφα, και θα έχουν να το λένε και θα αυξήσουν και τον κόσμο. Μακάρι να γίνονταν 2-3 το μήνα, τέτοια 4, μια φορά τη εβδομάδα. Μπορούν να γίνονται εύκολα πώς, δηλαδή αυτό δηλαδή που το τρέχεις εσύ, ξέρεις από μέσα δηλαδή πώς την διαδικασία που έχει όλη αυτή να στηθεί μια τέτοια, ας το πούμε, εκδήλωση. Συναυλία, εκδήλωση. Ναι, μπορούμε να γίνονται σε περισσότερο, να δούμε και στο καλοκαίρι άλλα 2-3 τέτοια events. Ναι, είναι εφικτό να γίνουν αυτά τα πράγματα. Θέλει βέβαια δουλειά, θέλει και λίγο ο κόσμος να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Είναι όχι μόνο η εκδήλωση αυτή σαν εκδήλωση, είναι όλα τα παρέμφερη, όλα τα παρέτερα, ό,τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, τα ναι. Θα πάμε. Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά τα γύρω-γύρω. Είναι επίσης το promotion, γιατί αυτό πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Mm-hmm. Αν κάνει μια εκδήλωση, αν τη μάθει, κανείς δεν λέει τίποτα. Mm-hmm. Θέλει λοιπόν και σε αυτό θέλει πολλή δουλειά. Και θέλει και λεφτά. Δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι και τα λεφτά. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Οπότε, όσο περισσότερο υπάρχουν φορείς που έχουν τη δυνατότητα να διοργανώσουν τέτοιες εκδηλώσεις και οικονομικά αλλά και με κόσμο, τόσο το καλύτερα. Δεν είναι εύκολο για έναν σύλλογο να τα κάνει συνέχεια αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε και στη βοήθεια, ας πούμε, και των φορέων όπως είναι το Μιλητήριο, όπως είναι ο Δήμος, όλοι αυτοί οι φορείς, ό,τι μπορούν κάνουν. Εγώ δεν έχω κάποιο παράπονο. Ό,τι μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι βοηθάνε. Mm-hmm. Πάντα ευπρόσδεκτη είναι και η περισσότερη βοήθεια. Και αύριο θα έχουμε και ένα δυνατό όνομα, γιατί η Κατερίνα Στικούδη είναι γνωστή, είναι πολύ αγαπητή και στον νεανικό κοινό. Η Κατερίνα Στικούδη, καταρχάς, θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική performer. Mm-hmm. Αυτό που κάνει, το κάνει πάρα πολύ καλά, όχι απλώς καλά. Και στην Κεφαλονιά
επειδή είμαστε νησί, επειδή είμαστε επαρχία, δεν έχουμε συχνά τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τέτοια θέματα αυτού τη showbiz, οι οποίοι είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Και γι' αυτό νομίζω ότι και αύριο θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στη, γενικά στο λιθό, στο εμπορικό κέντρο του Αργοστολίου. Μακάρι, μακάρι φίλε Κώστα να πάνε όλα καλά, γιατί άμα πάνε όλα καλά σημαίνει ότι και ο κόσμος θα θέλει τέτοιες εκδηλώσεις και θα σας δώσει και εσάς και το κίνητρο να κάνετε ακόμα περισσότερα πράγματα. Γιατί να σου πω κάτι, τελικά αυτό είναι που μετράει. Δηλαδή όταν προσπαθείς να κάνεις κάποια πράγματα και βλέπεις ότι το αποτέλεσμα αυτό το αγκαλιάζει ο κόσμος. Υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό είναι που σου δίνει το κουράγιο να κάνεις κάτι επόμενο μετά. Ακριβώς. Και να είσαι σίγουρος ότι αυτό που έγινε το χειμώνα, η τεράστια ανταπόκριση πραγματικά του κόσμου, τη λευκή νύχτα, οι ευχαριστημένοι έμποροι, όχι μόνο στο Λιθόστρο, αλλά ακόμα και στην πλατεία. Mm-hmm. Και όλος ο κόσμος όταν έφυγε το βράδυ από την πλατεία Καμπάνας, πήγαν όλοι και βγήκαν στα μαγαζιά της πλατείας. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν κάτι το οποίο έδωσε μια ζωή. Μια πνοή. Μια πνοή. Βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Και μακάρι όλα να πάνε καλά αύριο το βράδυ. Κώστα, θα είμαστε εκεί και θα το καλύψουμε και μέσα από το inkefalonia.gr. Οπότε θα είμαστε εκεί για να τα πούμε τα όσα θα, και να τα καταγράψουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα χαρούμε να τα πούμε από κοντά, Γιώργο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσες να μιλήσεις εδώ στην εκπομπή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.